Μιχάλη, καλησπέρα. Βρισκόμαστε στο Κάουνας. Μεταφερθήκαμε από το ΣΕΦ και τις δηλώσεις του πριν το Final Four. Είσαι έτοιμος? Εκτός για να μην είσαι έτοιμος σε ένα Final Four. Είμαστε πανέτοιμοι, όπως είχα πει και πριν δύο μέρες, ανυπομονούσαμε πάρα πολύ να έρθουμε εδώ. Είμαστε εδώ, περιμένουμε τα αυριανού σαν τρελή. Λοιπόν, έχουν πει και όλοι στους παίκτες και ο κοτς Μπαρτζόκας ότι το παιχνίδι το αυριανό, σε σχέση με αυτό της regular season, τα δύο, δεν έχουν καμία σχέση. Θεωρείς ότι ισχύει κάτι τέτοιο και αν ναι, πήρατε κάποιο μάθημα από τα δύο φετινά παιχνίδια με τη Μονακό? Συμφωνώ και στα δύο με τον κοτς, σίγουρα δεν παίζει κανένα ρόλο, γιατί βρισκόμαστε έναν ημιτελικό Final Four. Όλα μπορεί να γίνουν. Σίγουρα βλέπουμε βίντεο και παίρνουμε κάποια tips, να το πω έτσι, κάποια στοιχεία με το τι πρέπει να βελτιώσουμε και τι πρέπει να κρατήσουμε. Αλλά το αύριο είναι ένα ξεχωριστό match που θα απαιτεί πάρα πολύ ενέργεια, πάρα πολύ διάθεση, λίγο τύχη και ελπίζω στο τέλος να είμαστε εμείς αυτοί που θα χαμογελάσουμε. Πώς θα μπορούσε να περιγράψει τα συναισθήματα που υπάρχουν στην ομάδα αυτή τη στιγμή? Είναι χαρά, είναι ενθουσιασμός, είναι σιγουριά, αλλά όχι προφανώς για την πρόκριση, αλλά τουλάχιστον γιατί θα τα δώσει όλα στο παρκέ. Σιγουριά ότι θα τα δώσουμε όλα στο παρκέ, ναι, υπάρχει, γιατί πάντα το κάνουμε. Ενθουσιασμό σίγουρα, χαρά, είμαστε πάρα πολύ χαρούμενοι. Δεν γίνεται, πώς να μείνει χαρούμενο πραγματικά. Ο τέλος συνδυασμός. Και τέλος, θα ήθελες να στείλεις ένα μήνυμα στον κόσμο της ομάδας που θα έρθει αύριο στη Ζαλγκύριο Αρίνα να στηρίξει? Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ που ήρθατε εδώ και σας περιμένουμε. Ευχαριστώ πάρα πολύ.